Γεια σας, καλώς ήρθατε και απόψε στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε στο Σμαράγδας Beauty Secrets με ένα βιντεάκι που έχω πάρα πολύ καιρό να δείξω. Λοιπόν, μόλις γύρισα από το σούπερ μάρκετ και προτού βάλω όλα αυτά τα πραγματάκια στη θέση τους, σκέφτηκα να το μοιραστώ, μια και ξέρω ότι λατρεύετε το σούπερ μάρκετ haul. Και φυσικά για κάθε προϊόν θα σας λέω και 2-3 πράγματα, όχι απλά τι ψώνισα και στη θέση τους. Μην ξεχάσετε, εάν σας αρέσει το συγκεκριμένο βίντεο, να κάνετε like και εγγραφή πατώντας και το καμπανάκι για να μην χάνετε ποτέ τα βιντεάκια μου. Κάθε Κυριακή στις 9.30 εδώ είναι το ραντεβού μας και κάθε Κυριακή με διαφορετικό καινούριο θέμα που σίγουρα σας ενδιαφέρει. Τη Δευτέρα στις 10 σας περιμένω με το live βίντεο και το μενού της εβδομάδας και πολύ κουσκούς. Όπως επίσης θα με βρείτε στο Instagram Σμαράγδα Κύρουγλου και στο TikTok Σμαράγδας Beauty. Και τώρα θα ξεκινήσω πρώτα από τα προϊόντα ψυγείου για να τα βάλω μια μέσα και στη συνέχεια αναλυτικά να κάτσουμε να δούμε παρεούλα όλα τα υπόλοιπα. Φυσικά θα ξεκινήσω από το γάλα, γιατί έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τα παιδιά μου πίνουν πρωί, βράδυ, γάλα απαραίτητος. Φυσικά και θα φάνε το βραδινό τους κάποια στιγμή, αλλά πολύ αργά πριν κοιμηθούν θα πιούν οπωσδήποτε και το βράδυ γάλα και το πρωί δεν το συζητώ, γι' αυτό παίρνω απίστευτη ποσότητα. Λοιπόν, τώρα μευχάρ και το ένα και το άλλο. Απλά ήταν διαφορετικές συσκευασίες. Στο σημείο αυτό να πω ότι πήρα από 2 σούπερ μάρκετ τα συγκεκριμένα προϊόντα. Από 2 σούπερ μάρκετ εδώ στην Άουσα τα συγκεκριμένα προϊόντα. Οπότε πήρα το ένα και μετά το πήρα και στο άλλο σούπερ μάρκετ. Λέω, δεν παίρνω και άλλο ένα γάλα για σίγουρα. Και έτσι έχω και τα 2. Και επίσης γιαούρτι. Απίστευτη ποσότητα γιαουρτιού, τουλάχιστον εγώ, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και επίσης χρησιμοποιώ πάρα πολύ γιαούρτι και στις σαλάτες μου. Σας έχω πει ότι κάνω ένα dressing που έχει μέσα γιαούρτι, μουστάρδα, λεμόνι, ένα άλλο με γιαούρτι lime και σταγόνες λεμονιού, ένα άλλο που βάζω μουστάρδα, ταχίνι και γιαούρτι. Πάρα πολλά dressing για να ζωδεύσω τις σαλάτες μου και ειδικά όταν έχουν μέσα μαρούλι, λάχανο, τέτοιου τύπου σαλάτες. Συνήθως στη χωριάτικη, στην αγκουριτομάτα, όχι. Σε όλες τις υπόλοιπες όμως, το γιαούρτι και dressing με στοιχεία γιαουρτιού δεν λείπουν ποτέ. Και στο σημείο αυτό, πριν συνεχίσω, να πω ότι αν θέλετε να σας δείξω κάποια dressing σαλάτας, είτε σε live video, είτε σε βίντεο ροής, γράψτε το κάτω στα σχόλια αν σας ενδιαφέρουν εύκολα dressing, τα οποία θα κάνουν πιο ιδιαίτερη τη σαλάτα σας με απλά συστατικά που έχετε στο σπίτι. Και φυσικά πάντα παίρνω Vitam. Τώρα αυτή τη στιγμή πήρα της Minerva το Fast. Για να σας είμαι ειλικρινής, παίρνω ή αυτό ή το κλασικό το Vitam, όποιο βρω σε προσφορά. Πάντα όμως προσπαθώ να έχω, γιατί όταν δεν έχω κάτι για βραδινό, τσάκα τσάκα σκαρώνω μια πιτούλα στα γρήγορα, είτε τυρόπιτα είτε με σπανάκι τυρί, γιατί απλά τις λατρεύουμε τις πίτες. Ένα λεπτό τα βάζω στο ψυγείο και συνεχίζουμε. Εν τω μεταξύ μου πείτε τώρα, καλά παίρνεις από 2 σούπερ μάρκετ, βασικά από 3 σούπερ μάρκετ τα ψωνίζω εδώ στην πόλη μου, γιατί και στα 3 έχω φίλες που δουλεύουν. Χθες πήγα στο Γαλαξία και στο Μασούτι, από εκεί είναι όλα. Άλλες φορές πάω και στο Σκλαβενίτη, γιατί και εκεί έχω φίλες. Οπότε θέλω να πηγαίνω και στα 3 σούπερ μάρκετ και τα 3 έχουν πολύ καλές προσφορές πάντα. Πάντα όλο και κάτι βρίσκω σε προσφορά. Χρόνο δεν έχω να τρέχω και στα 3 και χθες παραδόξως βρήκα λίγο χρόνο και λέω θα πάω και στα 2 για να δω και τα κορίτσια, να τις χαιρετήσω κτλ. Να το στηρίξουμε όλους. Λοιπόν, ξεκινάω με καρύδα. Λοιπόν, η Άννα, όταν είδε τη συσκευασία, πέθανε γελάει. Είναι πραγματικά πάρα πολύ αστεία η συσκευασία. Έχει, αν δείτε, ματάκια καρύδα έξω. Πάρα πολύ καλή τιμή. Η συγκεκριμένη είναι του Μασούτη. Δεν την έχω ξαναδοκιμάσει. Όμως, έχω δοκιμάσει και θα το μοιραστώ σίγουρα μαζί σας. Να κάνω πάρα πολύ εύκολα και πεντανόστιμα τροφάκια με 2-3 υλικά. Ξεκινάει με 2 για πλήση συνταγή και μπορεί να την κάνεις ακόμα πιο εκλεπτισμένη, βάζεις 3-4 κλπ. Θα τη μοιραστώ μαζί σας και μη σας πω ότι σκέφτομαι να είναι και το επόμενο βίντεο. Ζαχαρούχο, που είναι απαραίτητο συστατικό για τα τρουφάκια μου, και έχω πάρει ζαχαρούχο και καραμελωμένο και απλό, διότι το συγκεκριμένο γλυκό μπορεί να γίνει και με τα 2 και επειδή το τρώνε το σκοτωμό τα παιδιά, θα κάνω πάρα πολύ ποσότητα και με τα 2 ζαχαρούχο. Μπορώ να χρησιμοποιήσω, να προσθέσω στη συνταγή μου και μπισκότα από την Bert, και αυτά σας τα δείχνω. Αλλά και χωρίς αυτό γίνεται, γι' αυτό σας λέω, θα δείτε τη συνταγή, έχει πάρα πολλές παραλλαγές. Και φυσικά λιωμένη λευκή κουβερτούρα, διότι τα τροφάκια που θα κάνω είναι τύπου χιονούλες, ολόλευκα. Οπότε και ο βασικότερος λόγος, για να σας είμαι ειλικρινής, που πήγα στο σούπερ μάρκετ ήταν αυτός, για να πάρω τα συγκεκριμένα υλικά. Γιατί από όλα τα άλλα λίγο πολύ είχα, περνούσα. Τα υλικά όμως αυτά ήταν απαραίτητα. Γαλατάκια, κάθε φορά που πάω στο σούπερ παίρνω πάντα γαλατάκια, γιατί δεν θέλω να ξεμείνω. Και τον καφέ μου.
Εντάξει, σαλάτα και καφέ. Δεν γίνεται χωρίς αυτά. Και λοιπόν, ρύζι. Ρύζι, για να σας πω την αλήθεια, δεν θυμόμουν αν είχα. Τελικά είχα. Και λέω, δεν παίρνω. Πήρα αυτό το ρύζι Καρολίνα. Δεν έχω δοκιμάσει επίσης αυτή την συσκευασία. Θα τη δοκιμάζω τώρα και θα σας πω. Λοιπόν, αλάτι. Έχω ένα βαζάκι στο οποίο πάντα, δύο βαζάκια, στο ένα βάζω χοντρό αλάτι και στο άλλο ψηλό. Και λέω, ας πάρω και αυτό το ήρα να το ρίξω και αυτό μέσα, γιατί βλέπω ότι αρχίζει και κατεβαίνει η στάθμη του και χωρίς αλάτι και χωρίς ζάχαρη δεν κάνουμε τίποτα. Ζάχαρη, αλάτι, ρύζι, μακαρόνια, κάποια τέτοια πράγματα. Επειδή το σπίτι μου δεν είναι πολύ κοντά σε σούπερ μάρκετ, κάθε φορά που πάω, αν πετύχω κάποια προσφορά ή άμα έχω τη δυνατότητα να μην πάρω πολλά πράγματα και λέω άντε, βάλω και μια ζάχαρη μέσα, γιατί που είσαι το κουβαλάει κιόλας, παίρνω. Παίρνω γιατί μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να ντύνομαι, να κατεβαίνω στην πόλη για δύο πράγματα. Πραγματικά όμως. Οπότε προσπαθώ κάθε φορά που πάω στο σούπερ μάρκετ να παίρνω τέτοια που δεν μπορείς με τίποτα να ξεμείνεις. Δεν μπορείς να μείνεις ούτε από ζάχαρη ούτε από αλάτι. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε τι έγινε. Στο ράφι πήρα μέλισσα, λαζανάκι. Δεν έχω θέμα με την αν θα είναι μέλισσα, αν θα είναι αβέζα, αν θα είναι οτιδήποτε. Αρκεί είναι λαζανάκι γιατί το λατρεύουμε πραγματικά. Και κατά λάθος πήρα σπαγκέτι νούμερο 6. Όταν βιάζεσαι, αυτά παθαίνεις. Διότι προφανώς κάποιος το πήρε το σπαγκέτι, το νούμερο 6 δεν του άρεσε και το άφησε ανάμεσα στα λαζανάκια. Και εγώ δεν το είδα και όπως αγκάλιαζα 3 λαζανάκια που χρειαζόμουν, πήρα μέσα και το νούμερο 6. Οκ, θα το φάμε, αλλά δεν τρελνόμαστε κιόλας για έτσι λεπτά μακαρονάκια. Λοιπόν, ξύδι, άπειρο ξύδι. Τώρα, το συγκεκριμένο επειδή είναι το top, το έχει προσφορά 2 σε ένα δώρο, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ ποιοτικό και το χρησιμοποιώ μόνο στις σαλάτες. Επειδή χρησιμοποιώ ξύδι στην καθαριότητα και το έχετε δει σε κάποια βιντεάκια, εκεί δεν παίρνω αυτό. Παίρνω κάποια no-name, το οποίο είναι και πάρα πολύ πιο οικονομικά, δεν το συζητώ. Λοιπόν, τορτελίνια με τυρί, γιατί μόνο με τυρί μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν τόσο με κιμά και τα υπόλοιπα. Είτε θα τα κάνω κλασικά με λίγο φρέσκο βούτυρο από πάνω και τριμμένο τυράκι, είτε ακόμα μπορώ να τα βράσω κανονικά όπως βράζουμε τα τορτελίνια και στη συνέχεια να τα βάλω σε ένα ταψάκι με λίγη κρέμα γάλακτος, με μακαρόνια, με μπέικον, με ό,τι θέλετε. Πάντως τρώγονται ευχάριστα, είτε απλά σερβισμένο με λίγο τυράκι, είτε υπερπαραγωγή με όλα αυτά που σας είπα, κρέμες γάλακτος, τυριά, μπέικον κλπ. Λοιπόν, μωρομάντιλα. Γενικά χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τα μωρομάντιλα, πάρα πολύ όμως. Τα ζετόνα συνήθως τα έχει προσφορά 2 σε ένα δώρο, όπως και αυτά που πήρα εγώ τώρα, τη συσκευασία. Λοιπόν, αυτό είναι χαμομήλι, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Έχω πάντα και στο αυτοκίνητο και εντάξει, εκτός από το μπάνιο, αν σας πω ότι πολλές φορές μπορεί και κάτι να θέλω να ψευτοκάνω, ας πούμε, ακόμα και κάτι να δω έτσι λίγο ένα σημείο να καθαρίσω, μπορώ να πάρω και ένα μωρομάντιλο. Το κάνω και αυτό. Δεν είναι ότι καλύτερο βέβαια, ιδανικά πρέπει να βάλεις το καθαριστικό σου κλπ. Αλλά με είναι κάτι μικρό και βιάζομαι και τα λοιπά, παίρνω μαντιλάκι, το περνάω και τελείωσε η δουλειά. Παρόλο που δεν έχουμε μωρά, τα μωρομάντιλα συνεχίζουν και υπάρχουν πάντα στο σπίτι μας. Λοιπόν, αυτά είναι για τα αγόρια μου τα προϊόντα. Δεν χρησιμοποιώ ποτέ Ultrax, δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ, δεν χρειάστηκε η αλήθεια βέβαια, δεν έχω ποτέ πιτηρίδα. Αυτό τώρα επειδή πήγε με τον Δημήτρη στο σούπερ μάρκετ, το πήρε ο Δημήτρης αυτό για τον ίδιο του, Ultrax Dry Scalp, αντιπιτηρηδικό. Εντάξει, δεν έχει πιτηρίδα, κατά διαστήματα πολύ σαν ένα ξεματάκι κάνει και βγάζει έτσι λίγο, πολύ σπάνια. Ωραίο, το άρωμα του είναι πολύ ωραίο. Πολύ δροσερό, ανδρικό, ωραίο το άρωμά του. Αποτελεσματικότητα δεν ξέρω, εγώ επειδή ξέρω ότι δουλεύω σε φαρμακείο, προτιμώ να παίρνουμε από εκεί προϊόντα, πιο φυτικά, πιο ποιοτικά, αλλά okay, το Ultrax δεν το δοκιμάζουμε. Λοιπόν, Axe Africa, αυτό το παίρνει ο γιος μου,
Και ο Δημήτρης το χρησιμοποιεί, σπρέι σώματος, έχει φανταστικό άρωμα. Αυτό έχω να σας πω. Και σας λέω, ενώ γενικά προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος θέλω να παίρνω ποιοτικά, γιατί είναι κάτι που βάζουμε πάνω μας, κατά διαστήματα, εντάξει, για αλλαγή εκτός του φαρμακείου, παίρνουμε και το σούπερ μάρκετ και αυτό είναι φανταστικό. Το άρωμα του είναι καταπληκτικό. Και έχει και ολόκληρη σειρά, δηλαδή έχει το σπρέι σώματος, έχει νομίζω σαμπουάν αφρόλουτρο 2-1, έχει αρκετά. Νομίζω ότι έχει και αφροξυρίσματος με το ίδιο, αν δεν κάνω λάθος. Ότι έχει αφροξυρίσματος έχει, αλλά δεν θυμάμαι αν έχει και το Άφρικα το άρωμα. Όσο εκεί το έχω. Λοιπόν, σουγκαράκια, τα συγκεκριμένα της Βιλέτα είναι πάρα πολύ ποιοτικά, πάρα πολύ ποιοτικά όμως. Τώρα, με το γιαούρτι που σας έδειξα πριν, εκτός ότι το χρησιμοποιώ και το τρώω σαν γιαούρτι, εκτός ότι το χρησιμοποιώ σαν dressing στις σαλάτες, εκτός ότι τρώμε πάρα πολύ γιαούρτι, μέλι, καρύδια μέσα, φρούτα κτλ. Τρελνόμαστε. Σας έχω δείξει και συνταγή για εύκολο γιαουρτογλυκό να τη βρείτε. Δεν ξέρω αν θυμηθώ, θα τη βάλω και κάτω στο link. Είναι καταπληκτική και για κάποια κυρία που θέλει από εδώ και πέρα να κάνει και διατροφή, αλλά θέλει και κάτι δροσιστικό και ευχάριστο και αρωματικό και νόστιμο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζελέ είτε συνδυασμένο με το γιαούρτι που γίνεται καταπληκτικό, είτε ακόμα και μόνο του. Δηλαδή να διαλύσετε με δραστό νερό, να σπυρώσετε λίγο κρύο και γίνεται ένα τέλειο δροσιστικό γλυκό. Επίσης το ζελέ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε να το παρασκευάσετε όπως λέει συσκευασία και να βάλετε μέσα φρούτα, να βάλετε ροδάκινα, να βάλετε κεράσια ψιλοκομμένα, ό,τι φρούτα θέλετε. Έχω την εντύπωση, και δεν ξέρω γιατί το λένε αυτό, ότι σχεδόν σε όλες τις συσκευασίες και σε όλες τις εταιρείες με τις μάρκες ζελέ, λένε ότι όλα τα φρούτα εκτός από ακτινίδιο. Δεν μπορούσα ποτέ να το καταλάβω αυτό, να σας πω την αλήθεια, γιατί όλα τα φρούτα δεν μπορούν να βγάλουν. Δεν ξέρω ότι είναι επειδή είναι πιο όξινο. Δεν ξέρω, πάντως ξέρω ότι ισχύει αυτό. Λοιπόν, χλωρίνη Kleenex, δεν το συζητώ ότι χρησιμοποιώ πάρα πολύ χλωρίνη, πάρα πολύ, και εκτός από, όπως σας είπα, μέσα στο, και στους νηπτήρες και μέσα στην, και στην κούζινα πάρα πολύ το χρησιμοποιώ, σίγουρα πάρα πολύ και στην τουαλέτα. Δηλαδή κατά διαστήματα ρίχνω χλωρίνη για να απολυμάνω. Στο σφουγγάρισμα δεν το χρησιμοποιώ ιδιαίτερα, μόνο όταν έχω κάποια γιορτή και μπει πάρα πολύ κόσμο στο σπίτι και πατήσουν τα λοιπά, τότε μόνο. Αλλιώς όχι, επειδή μου μυρίζει πάρα πολύ έντονα και γενικά προσπαθώ να τη χρησιμοποιήσω και να ρίξω στην τουαλέτα ή οπουδήποτε όταν λείπουν τα παιδιά μου. Όταν λείπουν τα παιδιά, τη βάζω, την αφήνω κάποια ώρα και μετά τακτοποιείται η δουλειά. Και όπως θα χρησιμοποιήσω τη χλωρίνη, θα χρησιμοποιήσω πάρα πολύ στο μπάνιο και το συγκεκριμένο, το DAC, το οποίο έχει άρωμα λεβάντας, βοηθάει στο να καθαρίσει το πουρί, στο να φρεσκάνει, να αρωματίσει ευχάριστα τη λεκάνη της τουαλέτας. Υπάρχει από την ίδια σειρά και ένα που είναι μαύρο, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο πουρί, δηλαδή κατά διαστήματα όταν βρίσκω προσφορά εκείνο, παίρνω εκείνο που είναι πιο δυνατό. Okay, τώρα βρήκα αυτό, πήρα αυτό. Και τέλος για το πλυντήριο πιάτων, λοιπόν, στεγνωτικό και λαπρυτικό. Πολύ άμεσα θέλω να σας δείξω και τον τρόπο, γιατί έχω προσεγγίσει πάρα πολύ καιρό πριν, το ξέρω. Θέλω να σας δείξω τον τρόπο που καθαρίζω σε βάθος το πλυντήριο πιάτων. Και μαζί με αυτό σκέφτομαι να σας δείξω παράλληλα στο ίδιο βίντεο και ιδέες για το πώς θα μυρίζουν ευχάριστα τα πιάτα σας και κάποια άλλα tips, συμβουλές που αφορούν τον πλήσιμο των πιάτων στο πλυντήριο πιάτο μας. Ένα από αυτά που απασχολούν τις νοικοκυρές είναι και το στέγνωμα. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι τρόποι όταν χρησιμοποιούμε το πλυντήριο πιάτο. Είτε ανοίγοντας να στεγνώσουν σιγά σιγά από μόνα τους. Στην περίπτωση εκείνη βοηθάει βέβαια πάρα πολύ ένα προϊόν όπως αυτό, όπως το φίνις, το οποίο είναι στεγνωτικό και λαμπρυντικό και έτσι στεγνώνουν πιο γρήγορα. Υπάρχει και τρόπος, ας πούμε, να βάλεις πετσέτα μέσα αφού τελειώσει η πλύση. Θα σας τα πω αναλυτικά σε εκείνο το βιντεάκι. Λοιπόν, εγώ αυτά ψώνησα για σήμερα. Χάρηκα που ήμασταν παρεούλα και τα είπαμε. Εάν κάποιο από αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιείτε και είναι από τα αγαπημένα σας, γράψτε το μου κάτω σε σχόλια. Επίσης, οπωσδήποτε, όπως είπα, θέλω να αναφέρετε εάν θέλετε τα dressing σαλάτας, είτε σε live βίντεο είτε σε κανονικό βίντεο. Dressing που θα έχουν βάση το γιαούρτι μας. Αυτά. Καλή εβδομάδα. Σας περιμένω αύριο στο live στις 10, εννοείται. Θα με βρείτε, όπως είπαμε, και στο Instagram Σμαράγδα Κύρογλου και στο TikTok Σμαράγδα Beauty. Και μην ξεχάσετε να σας άρεσε το βιντεάκι, like και εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάνετε ούτε
ένα από τα βιντεάκια που ανεβάζω. Πολλά φιλιά, γεια σας!